Έχουμε και εδώ πολλές ομορφιές. Πάμε στα δικά μας. Πάμε εκεί στην ευρύτερη περιοχή του δάσους του Ρούβα. Οι φθινοπορεινές εικόνες είναι μοναδικές από αυτή την ξεχωριστή περιοχή. Και ο Ρηβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει μια πολύ όμορφη δράση, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. 28 Ενδεκάτου θα βρεθούν εκεί τα μέλη του και στο δάσος και στο φαράγγι της περιοχής. Ο Δημήτρης, ο σκηνοθέτης, μας βάζει στο κλίμα. Είναι πανέμορφο το φθινόπωρο, ειδικά το φθινόπωρο, ξεχωριστές ομορφιές. Πάμε στον κύριο Λεωνίδα Κλόντζα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είπα όμορφο, όμορφη Γερμανία, αλλά σαν τις ομορφιές μας νομίζω. Σαν την Κρήτη δεν υπάρχει αλλού. Σωστά. Γι' αυτό έρχονται εδώ πέρα και οι Γερμανοί. Σωστά. Πάντως στο δάσος του Ρούβα αυτή την εποχή, όπως είπατε προηγουμένως, είναι πραγματικά ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Τα δέντρα έχουν αλλάξει χρώμα και κόκκινα, κίτρινα χρώματα. Είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι μοναδικό. Και θα τρέξετε να το απολαύσετε με προσοχή πάντα, βέβαια, σωστά, την Κυριακή. Βέβαια, πότε είναι? Την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Νικόλαο. Και θα πάμε μέχρι τη θέση της Ελιά, στα 1300 περίπου μέτρα υψόμετρο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε κατηφορικά και θα διανύσουμε μια απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρα και μια υψομετρική διαφορά περίπου 800 μέτρα σε 4,5 ώρες περίπου. Ερώτηση. Η διαδρομή είναι κατηφορική. Ναι, η ερώτηση σας. Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που δεν είναι και μέλος του συλλόγου ή αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη? Βεβαίως μπορεί, αλλά επειδή θα έρθουμε με λεωφορείο από τον Άγιο Νικόλαο, ναι, δεν ξέρω τώρα αν μπορούν από το Ηράκλειο. Μπορούν όμως να συνεργαστούν μαζί μας και να δούμε πώς μπορούμε να το τακτοποιήσουμε αυτό. Μάλιστα. Όποιος θέλει λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή νομίζω εκδήλωσε ενδιαφέροντος. Ναι. Πάντως είναι ένα φαράγγι το οποίο νομίζω όλοι οι Ηρακλειώτες του Ηρακλείου θα πρέπει να το γνωρίσει. Είναι εύκολο στην πορεία του και σε κάποια σημεία που είναι πιο δύσκολο έχουν τοποθετηθεί σκάλες, κάποιες βοήθειες και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Και καταλήγουμε, καταλήγουμε βέβαια στο Ζαρό, στη γύμνη του Ζαρού. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτές τις δράσεις? Το πιο σημαντικό είναι ότι περπατώντας τη φύση νομίζω ότι χαλαρώνουμε και συγχρόνως μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας, μαθαίνουμε τη χλωρίδα, μαθαίνουμε την πανίδα, αποκτούμε κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή δημιουργείται μια, έχουμε μια Κυριακή η οποία μας δίνει μια εφορία ψυχής και σώματος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στην εποχή που ζούμε με τον κορονοϊό και όλα τα που ακούγαμε προηγουμένως. Και σεβασμός στη φύση και στο περιβάλλον. Βέβαια. Ένα πρόβλημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιες άδειες για ανεμογεννήτριες στην Ονοσυρά της Τύχνης, οι οποίες έχουν προβληματίσει όλους τους συλλόγους του νομού Λασιθίου, διότι έχουν δοθεί κάποιες άδειες σε σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Θα το δούμε το θέμα, κύριε Κλόντζα, βέβαια. Είμαστε ενήμεροι, υπάρχουν και αντιδράσεις και από τη Δημοτική Αρχή στο οροπέδιο Λασιθίου. Σωστά, το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι ένα θέμα πρέπει να το δούμε. Ναι, και θα το ψάξουμε βέβαια. Δεν είμαστε αντίθετοι. Ποτέ δεν είμαστε αντίθετοι. Απλώς να δούμε πού μπορούμε να τοποθετηθούν αυτά. Ακριβώς. Θα το δούμε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευελπιστούμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει συμμετοχή στην δράση σας. Θέλουμε φωτογραφικό υλικό από τη Δευτέρα να το προβάλλουμε. Δεσμεύεστε. Ωραία. Και βίντεο μπορούμε να σας στείλουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ.